Με θέμα, κυρίες και κύριοι, το μέγεθος της καταστροφής αποκάλυψε το πρώτο φως της ημέρας μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε τουριστικό πλοιάριο στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά, και εξαπλώθηκε και σε παρακείμενα σκάφη. Τα τρία σκάφη βυθίζονται, ενώ ο χώρος στο λιμάνι έχει αποκλειστεί. Στο σημείο έσπευσε η Σοφία Ορφανού. Σοφία, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Να πούμε, Εύη, ότι 5 λεπτά μετά τις 11 το βράδυ ξέσπασε η φωτιά για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους εδώ στην Προβλήτα στη Μαρίνα Ζέας. Όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Σπύρου Κούρου, του οπερατέρ μας, αυτή τη στιγμή τα δύο σκάφη τα οποία είχαν μέχρι και χθες βράδυ εγκυροβολήσει εδώ στο σημείο έχουν βυθιστεί. Ενώ το τρίτο, το οποίο βρίσκεται εδώ και όπως λένε αυτό από τις Μάρτες Φερέτα, από εκεί να ξεκίνησε η φωτιά, είναι μισοβυθισμένο και βγάζει ακόμη καπνούς λόγω της εξαιρετικά έφλεκτης ύλης και του υψηλού θερμικού φορτίου. Δύο ακόμη που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Στο σημείο συνολικά επιχείρησαν 28 πυροσβέστες, 11 οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Η πυροσβεστική έβηνα σου πω ότι απεγκλώβησε 11 άτομα, 10 περαστικούς που κινούνταν στην Προβλήτα και ένα άτομο μέλος του πληρώματος με το οποίο εμείς μιλήσαμε. Μας περιέγραψε ότι την ώρα της φωτιάς εκείνος κοιμόταν. Ένας συνάδελφός του τον ειδοποίησε. Αλλιώς, όπως μας είπε, θα είχε εγκλωβιστεί και ενδεχομένως να είχε καεί. Κάποιοι τους εργαζόμενους πήγαν να πηδήξουν στη θάλασσα, ωστόσο άμεσα πλοιάρια της πυροσβεστικής και του λιμενικού έσπευσαν εδώ και τους μετέφεραν με ασφάλεια στην ακτή. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, μάλιστα, ένας πυροσβέστης ένιωσε αδιαθεσία από τους πυκνούς καπνούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με δύσπνοια. Αυτή την ώρα, όπως θα σας δείξει τώρα και ο Σπύρος ο Κούρος, συνεργεία απορρίπανσης, όπως βλέπετε, κάνουν αντλήσεις για τη μεγάλη ρήπανση στο νερό και έχουν τοποθετηθεί πλέγματα πλωτά γύρω-γύρω και κάνουν αντλήσεις. Εδώ βρίσκεται και ο πραγματογνώμονας εισαγγελίας, ο οποίος ερευνά αυτή την υπόθεση για το πώς ξέσπασε η φωτιά. Συλλεύουν μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και ό,τι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στην έρευνά του. Ενώ ερωτήματα μας γεννιούνται για το τι μέτρα τελικά υπάρχουν εδώ στην ασφάλεια. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τρομακτική η εικόνα που μας βλέπεις και που μας δείχνεις αυτή τη στιγμή, Σοφία, μαζί με τον Ιωάννη τον Κούρο. Το πλωτό φράγμα που έχει τοποθετηθεί στο λιμενικό είναι πραγματικά τρομακτική η ρήπανση που φαίνεται. Ελπίζουμε να παραμείνει, να εγκλωβιστεί, να απομονωθεί σε αυτό το σημείο για να μην έχουμε περαιτέρω ζημιά και ρήπανση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Ορφανού. Μάλλον, Σοφία, να μας πεις και για την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ επίσης σε μάντρα αυτοκινήτων στους Αγίους Εναργύρους. Λίγο λοιπόν μετά τις 11 το βράδυ, Εύη, η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε για ακόμη μια τεράστια φωτιά που ξέσπασε σε χώρο ξυλίας εργοστασίου που ήταν μέσα μάντρα αυτοκινήτων. Συνολικά κάηκαν περίπου 10 οχήματα. Οι πυροσβέστες έδωσαν μια τεράστια μάχη καθώς υπήρχαν έφλεκτα υλικά στο σημείο. Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις. Υπήρχε και αρκετός άνεμος που δυσκόλευε το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχουν, όπως μας έλεγαν πηγές μας από την αστυνομία, οι υποψίες ότι βρίσκεται εμπρισμός πίσω από αυτό το περιστατικό. Γι' αυτό το λόγο και όλα συλλέγουν μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Πάντως, να σου πω ότι την προανάκριση για το περιστατικό την έχει αναλάβει πλέον η ασφάλεια Αττικής. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Παραμένουμε στο θέμα των πυρκαγιών όμως, κυρίες και κύριοι, καθώς ξέσπασαν επίσης δύο φωτιές, η μία σε δασική έκταση στη Βαριμπόμπη και η δεύτερη σε εργοστάσιο με παλέτες στο Μενίδιο. Ραφαήλ Κάμπερ έχει όλες τις πληροφορίες. Ραφαήλ. Εύη, συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, καθώς μετά από φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι. Η φωτιά βρίσκεται σε βιομηχανικό χώρο και καίει παλέτες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 30 πυροσβέστες, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο, το οποίο κάνει ρήψεις με νερό, ενώ πυκνός καπνός έχει σκεπάσει την περιοχή, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Μεγάλη φωτιά, ωστόσο, ξέσπασε χθες το βράδυ και στην Βαριμπόμπη, σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Κυριακή. Στο σημείο έσπευσαν 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 7 οχήματα. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς την εντόπισε ντρόν των Μελισσίων. Μάλιστα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με ανάρτησή του, έγραψε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις μας πρόλαβαν και έφτασαν γρήγορα στο σημείο, Εύη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ραφαήλ Κάμπερ. Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιείται, κυρίες και κύριοι, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για τις υποκλοπές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη και ζητούν το πόρισμα του Αρείου Πάγου να διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο, με τη Νέα Δημοκρατία να χαρακτηρίζει αντισυνταγματικό το αίτημα αυτό. Περισσότερα θα μας πει η Κατερίνα Κανάκη, η οποία παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Κατερίνα.
Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση εδώ στη Βουλή, όπου από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η πραγματικά θελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Βεβαίως, επιτάπητο στο, τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλίση της Αγγελέως του Αρείου Πάγου εδώ στην Επιτροπή Θεσμών, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το επίμαχο πόρισμα. Να σας πω ότι υπάρχουν από νωρίς το πρωί εδώ πολλές μικροεστίες έντασης με πρωταγωνιστές την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον πρόεδρο, τον γαλάζιο πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Πούρα. Να σας πω ότι οι διακοπές της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι διαρκείς, ανακάζοντας κάποια στιγμή τον γαλάζιο πρόεδρο να φωνήσει «Παναγία Θεέ μου». Σε κάθε περίπτωση, επί της ουσίας, να σας πω ότι αυτή την ώρα ψηφίζουν τα κόμματα. Βρίσκεται δηλαδή σε εξέλιξη η ονομαστική ψηφοφορία επί των αιτημάτων. Είναι ξεκάθαρο πώς θα απορριφθούν τα αιτήματα αυτά με τις γαλάζιες ψήφους. Εξάλλου, να σας πω ότι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Θάνος Πλεύρης, απέρριψε το αίτημα ως προδήλως αντισυνταγματικό, λέγοντας προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι πάντοτε ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, Εύη. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε, Κατερίνα, και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα έχουν υποθεί μέχρι στιγμής στην Επιτροπή της Βουλής. Πρόκειται για ένα προδήλως αντισυνταγματικό αίτημα το οποίο έχει υποβληθεί και ειλικρινώς λυπούμε για όσους το έχουν υπογράψει και για όσους μάλιστα διακονούν τη δικαστική επιστήμη. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Με αυτό σας να λυπάστε, κύριε Πλεύρη. Κύριε Δουδονή και κυρία Τζάκρη, σας μάζεψε πριν η κυρία Κωνσταντοπούλου έξω να τα πείτε. Προφανώς ψάχνοντας αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Η άρνηση της πλειοψηφίας να κληθούν οι δύο εισαγγελικοί λειτουργοί και να διαβιβαστούν στην Επιτροπή μας. Όλα τα έγγραφα δικογραφία συνιστά συγκάλυψη και περιφρόνηση του θεμελιώδους δικαίωματος ενημέρωσης για το ζήτημα των αποκλοπών. Διότι αφορά στον πυρήνα του κύρους της δικαστικής εξουσίας, της οποίας το κύρος αυτό υφίσταται ένα πολύ σημαντικό χτύπημα. Και αναντίλεκτα συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή. Τέτοια απολυτότητα. Δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης τι θα έλεγε? Εκτός και αν υποδίεται το ρόλο του Πάπα της Ρώμης. Έχει την απόλυτη αλήθεια, κυρία Αντελή, και αυτή υπερασπίζεται. Αντιπαρέρχομαι, είναι και αυτό ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις τοποθετήσεις συναδέλφων η κυρία συνάδελφος. Κλείνω λοιπόν. Δεν είμαι συνάδελφός σας, κύριε Καλά. Παναγία μου, βοήθα. Δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να φωνάξω τεχνική υπηρεσία να αφαιρέσει τα μικρόφωνα. Τι άλλο να κάνω? Δεν έχω. Θα επανέλθουμε για οτιδήποτε ευχάριστο νεότερο. Τώρα, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 15 λεπτών την κιλοβατόρα, κυρίες και κύριοι, κινείται η συντριπτική πλειοψηφία των μπλε και πράσινων τιμολογίων ρεύματος που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ για το μήνα Αύγουστο και θα πληρώσουν τελικά οι καταναλωτές. Ο συνδυασμός της κρατικής επιδότησης ύψους 1,6 λεπτά την κιλοβατόρα μαζί με τη συγκράτηση τιμών από κάποιους από τους προμηθευτές που αποφάσισαν να απορροφήσουν τις αυξήσεις στις τιμές χονδρικής δίνει ελπίδα στους καταναλωτές ότι οι τιμές που θα έχουν να αντιμετωπίσουν δεν θα είναι εξοντωτικές. Κάτω από τα 15 λεπτά του ευρώ θα κινηθεί η τιμή της κιλοβατόρας του ηλεκτρικού ρεύματος για το μήνα Αύγουστο για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Με τους καταναλωτές να λένε ότι η επιδότηση θα ανακουφίσει τα πορτοφόλια τους. Πιστεύω θα βοηθήσουν βασικά, αλλά αυτούς που είναι πιο αδύναμοι. Οι επιδοτήσεις βοηθάνε μέχρι ένα σημείο. Αλλά άμα κρυβαίνουν το ρεύμα συνέχεια και δίνονται επιδοτήσεις, τι να βοηθήσουν? Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας απορρόφησαν μεγάλο τμήμα της αύξησης στην χονδροπορική και έτσι η επιδότηση έφτασε στα 1,6 λεπτά την κιλοβατόρα για τις πρώτες 500. Για τα πράσινα τιμολόγια, η τελική τιμή μετά την κρατική επιδότηση για όλους τους παρόχους θα κυμαίνεται από 14,2 λεπτά με 18,35 λεπτά την κιλοβατόρα. Περιμέναμε στη χονδροπορική 40% αύξηση και στην ηλιανική έχει γίνει μια αύξηση πολύ μικρότερη. Η αύξηση στη χονδροπορική δεν πέρασε στην ηλιανική ολόκληρη. Για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η επιδότηση είναι αυξημένη και ανέρχεται σε 5 λεπτά την κιλοβατόρα για το σύνολο της κατανάλωσης. Ενώ η τελική τιμή μετά την επιδότηση θα βρίσκεται σε επίπεδο προενεργειακής κρίσης στα 11,3 λεπτά. Ενώ οι δικαιούχοι ξεπερνούν τους 700.000. Η ακρίβεια στους λογαριασμούς ρεύματος έχει γονατίσει τα νοικοκυριά. Όπως λένε οι καταναλωτές, οι επιδοτήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση θα είναι μία ανάσα για αυτούς, ώστε να βγάλουν το μήνα οικονομικότερα. Σίγουρα, ναι, όσο δεν ακούω και κλιματιστικό, κάπου το ανάβουμε, γιατί για να μην έχουμε κατανάλωση πολύ. Ναι. Την ίδια στιγμή οι πολίτες, όπως λένε, προσπαθούν να κάνουν οικονομία και να καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα, χρησιμοποιώντας τα κλιματιστικά όσο το δυνατόν λιγότερο.
Προσέχουμε περισσότερο το air condition. Αυτό. Δεν μπορούμε να μην φάμε κιόλας, να μαγειρέψουμε. Δεν βάζουμε air condition γιατί δεν το αγαπούμε κιόλας, δεν μας αρέσει. Και όσο μπορούμε προσπαθούμε να βάζουμε στο νυχτερινό τα πλυντήρια και αυτά. Μειωμένα θα δουν τα τιμολόγια ρεύματος και οι επιχειρήσεις, παρότι δεν προβλεπόταν καμία επιδότηση από το Υπουργείο Ενέργειας, καθώς οι εκπτώσεις των παρόχων ρεύματος θα φτάσουν μέχρι και το 43%. Ένας επαγγελματίας μέχρι και τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου το κράτος επιδοτούσε τα τιμολόγια ρεύματος, πλήρωνε περίπου το τιμολόγιο του με 21,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Τώρα τον Αύγουστο ο ίδιος ο επαγγελματίας πληρώνει με 18,3. Η επιδότηση των τιμολογίων ενδέχεται να παραταθεί και τους επόμενους 2 μήνες ανάλογα με τις αυξήσεις στην αγορά ρεύματος. Διαστάσεις έξαρσης, τι είναι να λάβει κυρίες και κύριοι, είπαν όλοι στα εγωπρόβατα σε όλη τη χώρα. Μετά τα νέα κρούσματα χθες σε Ηράκλειο και Ηλία, σήμερα επιβεβαιώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Ο ανταποκριτής του Action 24 στο Ηράκλειο Κρήτης, Μάνος Τριγώνης, θα μας δώσει τη συνολική εικόνα της κατάστασης, πανελλαδικός Μάνο, καθώς και τα νέα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ακριβώς, Σέβη, συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της χώρας, στην αυτοδιοίκηση αλλά και στις τάξεις των κτηνοτρόφων μετά τα πανωτά κρούσματα πανόλης που έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Να αναφερθούμε λοιπόν σε κάποιες από αυτές. Μετά τη Ροδόπη και το Ηράκλειο, λοιπόν, κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην Αχαΐα, την Ετωλεοακαρνανία, την Ηλία, τη Λάρισα. Θυμόμαστε και στα Τρίκαλα τις προηγούμενες ημέρες που είχαν καταγραφεί κρούσματα, αλλά και την Κορινθία. Εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι. Να πούμε λοιπόν ότι και μετά το κρούσμα που εντοπίστηκε στο Ηράκλειο, σε περιοχές του Δήμα Αρχανών Αστερουσίων, σε 2 χωριά της περιοχής, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Γιώργου Στρατάκου. Ανακοινώθηκε ότι η καραντίνα συνεχίζεται. Τα μέτρα θα συνεχιστούν. Οι έλεγχοι σε θάνες και βοσκοτόπια θα συνεχιστούν. Οι αγρότες, ωστόσο, ανησυχούν για τις αποζημιώσεις που πρέπει, όπως λένε, να λάβουν, καθώς το ζωικό κεφάλαιό τους κινδυνεύει. Μάλιστα, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε σφαγές μέχρι την επόμενη εβδομάδα, όπου θα λήξει και η καραντίνα, Εύη. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο Τριγώνη, για την συνολική εικόνα που μας έδωσες. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο Λεσίνη Μεσολογγίου, όταν ένα αγόρι ηλικίας 11 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Το παιδί περνούσε το δρόμο με το ποδήλατό του τη στιγμή του ατυχήματος. Εμείς συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή του Action 24 στη Δυτική Ελλάδα, Περικλή Πατσούρη, για να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Πώς είναι το αγοράκι, Περικλή? Ευελπιστούμε, Εύη, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Εντατική την ώρα που μιλάμε και δίνει τη δική του μάχη να κρατηθεί ζωή μαζί με τους γιατρούς, που από την πρώτη στιγμή που έφτασε μετά από μια διακομιδή που έγινε με ασθενοφόρο αλλά και αστυνομία να προλάβει του δρόμου. Στον δρόμο έφτασε πολύ γρήγορα στο Ρίο και οδηγήθηκε στην εντατική και ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα τις επόμενες ώρες, γιατί είναι αρκετά δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα το επόμενο 24ωρο. Άρα λοιπόν, Εύη, εχθές το απόγευμα έγινε, συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου. Συνέβη, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Το παιδάκι προσπάθησε να περάσει τον δρόμο το ποδήλατο, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο και ευτυχώς έφτασε αρκετά γρήγορα το ΕΚΑΒ και βέβαια περιμένουμε να ακούσουμε ευχάριστα τις επόμενες ώρες, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Να σε ευχαριστήσουμε, Περικλή. Εκτός σύνορων τώρα, επίτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο, 26 άτομα που κρατούνταν σε φυλακές σε 7 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, συμμετείχαν στη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων Δύσης Ρωσίας μετά τον ψυχρό πόλεμο. Το δρόμο προς τη Δύση πήραν 16 κρατούμενοι σε ρωσικές φυλακές, 4 για τις ΗΠΑ και 12 για τη Γερμανία, μεταξύ αυτών οι δημοσιογράφοι Εύαν Γκέρσοβιτς και Αλσού Κουρμάσεβα, καθώς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν. Από την πλευρά της, η Ρωσία παρέλαβε 8 κρατουμένους, μεταξύ αυτών και ο διαβόητος εκτελεστής του Κρεμλίνου Βαντίμ Κρασίκοφ, τον οποίο το Κρεμλίνο επιθυμούσε διακαώς να φέρει πίσω στο κρύο. Today we're bringing home Paul, Evan, also Vladimir. 3 American citizens and 1 American green card holder. All 4 have been imprisoned unjustly in Russia. Hey everybody, can you hear me? It's Joe Biden. Hi, Mr. President. I tell you what, I'm not as good as your families are feeling. They're all standing around the Oval Office desk here. We just want to say how overwhelmed we are. Я слышу, что это мама. Салам, Ани. I'm so happy. Ани. We'll see you very soon.
Έπειτα από 491 ημέρες, ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Evan Gershkovich, πατά σε αμερικανικό έδαφος. Μαζί του βρίσκεται και δημοσιογράφος του Radio Free Europe, Αλσού Κουρμάσεβα, ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν, καθώς και ο Ρώσος αντιφρονούντας Βλαντίμιρ Καραμούρζα. Όλοι τους βρίσκονταν στη Ρωσία με την κατηγορία είτε της κατασκοπίας είτε της προδοσίας. Όμως πλέον είναι ελεύθεροι μετά τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων Δύσης Ρωσίας από τον ψυχρό πόλεμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η αντιπρόεδρος του, Κάμαλα Χάρις, τους υποδέχονται με σφιχτές αγκαλιές στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον. Το newsroom της Wall Street Journal ξέσπασε κλάματα και χειροκροτήματα κατά την απελευθέρωση του Γκέρσκοβιτς. 16 συνολικά δυτικοί αφέθηκαν ελεύθεροι από τις ρωσικές αρχές, με τον γκρουπ των υπόλοιπων πολιτών να υποδέχεται στη Βόνη ο καγκελάριο Σόλτς. Ich habe mich sehr ausführlich unterhalten können mit den hier Eingereisten, die jetzt aus Gefangenschaft in Russland freigekommen sind. Das war sehr bewegend. Viele haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert. Αντίθετη κατεύθυνση περνούν 8 Ρώσοι κρατούμενοι, μεταξύ αυτών και ο Τσετσένος εκτελεστής του Κρεμλίνου Βαντίμ Κρασίκοφ, που εξαίτη επινή ισόβιας κάθριξης στη Γερμανία για τη δολοφονία Γεωργίου Ανουπολίτη και ήταν εξ αρχής το αντάλλαγμα που ζητούσε η Ρωσία. Η μεγάλη επιχείρηση ανταλλαγής 26 κρατουμένων ολοκληρώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η Καμαλά Χάρις επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύζυγο του Αλεξέη Ναβάλνη, την οποία ευχαρίστησε για τη συμβολή της, ενώ και η Δύση εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον διπλωματικό άθλο που επετεύχθη σε μια χρονική στιγμή που οι σχέσεις Δύσης-Ρωσίας βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί. Καζάνι που βράζει, κυρίες και κύριοι, είναι η Μέση Ανατολή, με το Ιράν να βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη για τα αντίπεινα προς το Ισραήλ. Λίγες ώρες μετά το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στο οποίο προειδοποίησε το Ισραήλ να περιμένει οργή και εκδίκηση, ουσιαστικά η Λιβανέζικη οργάνωση εκτόξευσε μπαράζ ρουκετών προς το Ισραήλ. Σε κλίμα διεθνούς ανησυχίας, πραγματοποιείται σήμερα και η κηδεία του ηγέτη της Χαμάς στο Κατάρ, στην Ντόχα. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες όλες η Κατερίνα Τζιωμάκη. Κατερίνα. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Ντόχα, στο μεγάλο τζαμί στο Κατάρ, με χιλιάδες κόσμου να αποτείουν φόρο τιμής στον Ισμαήλ Χανίγια. Η σωρός του έφτασε στο μεγάλο τζαμί της πολιτείας του Κατάρ, δηλαδή την Ντόχα, ενώ πλήθος κόσμου προσεύχεται από το πρωί της Παρασκευής. Την ίδια ώρα, να πούμε πως στην κηδεία βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δώσει εντολή να πραγματοποιηθεί συμβολική τελετή για τον Χανίγια στην Αγιά Σοφιά, σχεδόν ταυτόχρονα με την κηδεία του στην Τόχα. Μνημόσυνο για τον Χανίγια, λοιπόν, στην Αγία Σοφιά. Ακριβώς. Την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή λίγο έλειψε να την αχθεί στον αέρα επειδή την αποθήκη αυτή, καθώς αργά το βράδυ της Παρασκευής είχαμε μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ στα σύνορα με το Λίβανο. Το Iron Dome ενεργοποιήθηκε και αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι, ενώ δεν είναι σαφές αν οι επιθέσεις αυτές έρχονται ως αντίπεινα για τη δολοφονία του διοικητή της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ. Το Ισραήλ, ωστόσο, το Ισραήλ να περιμένει οργή και εκδίκηση σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε ο αρχηγός της Λιβανέζικης Ένοπλης Οργάνωσης λίγη ώρα πριν εκτοξευθούν οι ρουκέτες και οι πύραυλοι προς το Ισραήλ, και δήλωσε πως οι Ισραηλοί έχουν ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή και με το δάχτυλο σκανδάλι βρίσκεται και η Τεχεράνη για τα αντίπεινα προς το Ισραήλ, με τον Τζο Μπάιντεν να σχολιάζει χθες αργά το βράδυ πως είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος και ανήσυχος με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και αναμενόμενο, μιας και είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς ηχούν τύμπανα πολέμου στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τζιωμάκη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα και κυρίως κλίμα. Πόλος έλξης, λοιπόν, για πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ γίνεται για ακόμα ένα καλοκαίρι η Ελλάδα. Με την Αν Χάθαγουέι να το επιβεβαιώνει, αφού επέλεξε την Ήδρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Στη Μορεμβασιά τώρα βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες η γνωστή τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας Kylie Jenner, ενώ και η Τζέσικα Άλμπα επέλεξε τη Μύκονο για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών σε πολυτελή θαλαμιγό. Ανάμεσα στα εκατομμύρια των τουριστών που επέλεξαν και αυτό το καλοκαίρι τη χώρα μας για τις διακοπές τους, συγκαταλέγονται και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood και του διεθνούς jet set. Ομορφές και ξέγνιαστες στιγμές στο νησί των ανέμων απολαμβάνει η λαμπερή ηθοποιός Jessica Alba. Η Αμερικανίδα στάρ του Hollywood βρέθηκε μαζί με μεγάλη παρέα σε γνωστό εστιατόριο και δήλωσε ενθουσιασμένη με την ελληνική κουζίνα και τα ελληνικά κρασιά.
Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι εξορμήσεις μας με την οικογένειά της στα καταγάλανα νερά της Μυκόνου. Για την κρουαζιέρα νίκησε τη Θαλαμιγό που είχε προτιμήσει και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μάσκ κατά την επίσκεψή του στο νησί των Ανέμων. Προκειμένου να περάσει απαρατήρητη από τα διάκριτα βλέμματα, τήληξε να φούξει ακαφτάνη στο κεφάλι της, ενώ για να αποφύγει τους φωτογράφους αποβιβάστηκε από διαφορετικό μόλο από αυτόν που χρησιμοποιείται συνήθως. Τις διακοπές της στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της απολαμβάνει και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Anne Hathaway. Η εντυπωσιακή στάρ του Hollywood βρίσκεται στην Ήδρα παρέα με τον σύζυγό της Adam Σούλμαν και τους δύο γιους τους, τον 8χρονο Τζόναθαν και τον 4χρονο Τζακ, προκειμένου να παρευρεθούν σε γάμο καλού της φίλου. Η Anne Hathaway και η οικογένειά της απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους στο γραφικό ελληνικό νησί με τις όμορφες παραλίες, ενώ ο φωτογραφικός φακός απαθανάτησε την πασίγνωστη ηθοποιό να βρίσκεται στην πολυτελή Θαλαμιγό του Giancarlo Giamet, συνιδρυτή του οίκου μόδας Βαλεντίνο. Στην Ελλάδα με την κολλητή της φίλης, Στέισι Καρανικολάου, βρέθηκε και η Kylie Jenner. Η διάσημη τηλεπερσόνα δεν προτίμησε κάποιο κοσμοπολίτικο νησί, αλλά το Πόρτο Χέλι και το γραφικό κάστρο της Μονεμβασιάς, απολαμβάνοντας ατελείωτες βόλτες, ενώ έκανε και τουρ στα καταγάλανα νερά με σκάφος. Στις φωτογραφίες που κοινοποίησε στα social media φαίνεται ευδιάθετη και χαμογελαστή να ποζάρει με το μαγιό της πάνω σε σκάφος με φόντο το απέραντο γαλάζιο και το λακωνικό τοπίο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου και το ειδικό ένθετο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Action 24 με την Ιωάννα Τρούμπα. Όλα τα νεότερα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Καλό σας μεσημέρι.